Να είμαστε λοιπόν πάλι εδώ. Εγώ θέλω να σας πω τώρα κάτι διαφορετικό, γιατί... Δυναμικά. Γιατί όλοι περιμέναμε με αγωνία τι θα γίνει τελικά στην συναυλία του Γιώργου Νταλάρα στην Δάφνη αυτή τη φορά. Θέλεις να στο βάλω ή θα το κάνεις? Όχι, αγάπη, ευχαριστώ πολύ. Θα μου το βάλεις λίγο κόστος μου. Ευχαριστώ. Και επειδή το λέω αυτό για ποιο λόγο. Εννοείται ότι ήδη έχετε δει και από το δελτίο ειδήσεων του Σταρ ότι αυτή τη φορά εξελίχθηκε λίγο το είδος. Είχαμε τα γιαούρτια, αυτή τη φορά είχαμε τα νεράζια, τα πορτοκάλια. Έτσι ακριβώς. Αλλά να πούμε ότι αυτή είναι μια μικρή ομάδα ανθρώπων. Όχι, γιατί είχαμε και ανθρώπους με πανό που λέγανε Γιώργο Νταλάρα, σε αγαπάμε και άλλα πολλά. Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα βίντεο που έχουμε φτιάξει και έχουμε συγκεντρώσει ακριβώς πώς ξεκίνησε αυτό και τι έχει γίνει μέχρι στιγμής. Είναι λίγο μετά τις 7:30, όταν ο Γιώργος Νταλάρας ανεβαίνει στη σκηνή για άλλη μια συναυλία αλληλεγγύη στη Δάφνη και αστραπιαία εκτοξεύονται εναντίον του νεράτζια, νερά και πορτοκάλια. Ο Γιώργος Νταλάρας με ψυχραιμία παίρνει ένα νεράτζι από τη σκηνή και απαντάει στον Τζίμι Πανούση που πριν μερικές μέρες είχε δηλώσει: Μην πετάτε γιαούρτια στο Γιώργο, τα μαζεύει και τα πουλάει. Ο τραγουδιστής συνεχίζει να τραγουδάει στη σκηνή με μερίδα κόσμου να τον αποδοκιμάζει. Ο ίδιος λίγο αργότερα απευθύνεται στον κόσμο και δηλώνει: Πρέπει να σας πω ότι ξέρω όλα τις πιο περίεργες βραδιές μέρες της ζωής μου. Θέλω να ευχαριστήσω και τους άλλους όμως που ενδεχομένως δεν μας αγαπούν και δεν αγαπούν για τραγούδια μας. Γιατί αυτούς τους καταλαβαίνω. Είναι η στιγμή που πρέπει τα πράγματα να ξεκαθαρίσουν. Να δούμε πού είναι η Ήρα και πού είναι το Στάρι. Τα τραγούδια που σε μένα να βγαίνουν τις λεπτώσεις. Ο γιατρός μου είπε, δεν πρέπει να παραμείνεις. Του είπα όμως ότι ο συνολισμός του να είναι εδώ είναι σημαντικότερος από την υγεία μου. Ο Γιώργος Νταλάρας, καθ' όλη τη διάρκεια της συναυλίας, δεν αντέδρασε όταν με μανία εξφενδονίζονταν σε σκηνή πορτοκάλια και νερά, αφού όπως είχε δηλώσει και μετά την επεισοδιακή του συναυλία στο Ήλιον, θα ολοκλήρωνε τις εμφανίσεις του. Θα συνεχίσετε, είπατε, τις συναυλίες. Κάποιοι προσπαθούσαν να σταματήσουν τα επεισόδια με αποτέλεσμα η ένταση να μεταφέρεται στους θεατές. Παράκληση! Παράκληση! Με συνέντευξή του στον τύπο της Κυριακής, ο Γιώργος Νταλάρας ανέφερε ότι δεν έφερε ο ίδιος την κρίση στην Ελλάδα. Χτυπούν έναν άνθρωπο αφύλακτο που τους εκνευρίζει. Ξεχνούν ότι η αληθινή υπέτη της κρίσης είναι άλλη. Δεν είμαι εγώ αυτός που έφερε την κρίση στην Ελλάδα. Με άλλη συνέντευξή του πάλι, στο πρώτο θέμα, αφήνει να εννοηθεί ότι οι αντιδράσεις είναι υποκινούμενες. Εγώ είμαι εδώ γιατί το θέλω. Εσείς είστε εδώ επειδή το θέλετε ή επειδή κάποιος σας βάζει. Και εκεί άρχισαν τα ου. Δεν νομίζω ότι με τον κόσμο αυτό μπορείς να κάνεις συζήτηση. Αυτός ο κόσμος δεν έρχεται για να συζητήσει. Ο Ορφέας Περίδης, με δηλώσεις του στο Made in Star, εκφράζει την αντίθεσή του στα επεισόδια. Είμαι κατά της βίας. Σε κάθε περίπτωση, οποιοδήποτε και αν ήταν στη σκηνή, εγώ αυτό το καταδικάζω. Οποιοδήποτε. Βεβαίως, κάποιος λόγος υπάρχει, αλλά εγώ δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Εγώ βλέπω το αποτέλεσμα και εκ του αποτελέσματος θα έλεγα πως είμαι θλιμμένος.
Όπως και να έχει δηλαδή, τι, δηλαδή γιαούρτια και καρέκλες επάνω σε σκηνή, για όνομα του Θεού. Για όνομα του Θεού. Η επόμενη προγραμματισμένη συναυλία του Γιώργου Νταλάρα είναι για τις 17 Μαρτίου στην Ηλιούπολη. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να μείνουμε λίγο στην... 17 είναι Πέμπτη, ποτέ είναι. Ορίστε. Όχι, 17 αύριο είναι Τρίτη και 13. Α, Τρίτη και 13. Θέλω να μείνουμε λίγο στο κομμάτι που ο Γιώργος Νταλάρας σηκώνει το νεράτζι από τη σκηνή. Και στην ουσία όντως απαντάει. Απαντάει, γιατί... βέβαια, στο Τζιμ Πανούση. Ναι, εντάξει. Χιουμορίστες. Είναι με χιούμορ αυτό, γιατί έχοντας πει ο Τζιμ Πανούση στην εκπομπή τη ραδιοφωνική ότι μην πετάτε γιαούρτια στον Γιώργο, γιατί τα μαζεύει και τα πουλάει. Την προηγούμενη φορά που υπήρχε η ρεπόρτερ του Σταρ, δήλωσε ότι. Η Αγάθη Ράντι δεν άφησε καν ολοκληρώσει. Δεν είπε, αφήστε τα αυτά. Αλλά τώρα, ας πούμε, με χιούμορ, έτσι. Ξέχασε βεβαίως τα νεράτζια δεν πουλιώνται γιατί είναι δωρεάν. Τα παίρνεις από το αυτό. Δεν... Από πού? Από τις νεράτζιες, είναι free. Από την οδό στον δρόμο. Ναι, τα γιαούρτια πρέπει να τα πληρώσεις. Το γιαούρτι είναι λίγο πιο ακριβό. Νομίζω ότι είναι πιο έτσι. Εγκρατής αυτή τη φορά. Και δηλαδή, με το ίντερνετ μετά την πατάτα, νομίζω ότι και το γιαούρτι το παίρνεις στήνο. Δεν έχει αρχίσει ακόμα το κίνημα του γιαούρτι. Αλλά γεγονός είναι ότι τραγούδησε. Έτσι, μπράβο του που μπόρεσε και βρήκε το θάρρος. Έτσι. Και τη φωνή του. Αυτό του έχει δηλώσει πάρα πολλές φορές ότι είναι καθήκον μου να βρίσκομαι πάνω στη σκηνή και δεν πρόκειται να κατέβω ποτέ. Και μάλιστα έχει πει το εξής: όταν ανάβουμε τα φώτα, οι άνθρωποι αυτοί φοβούνται και φεύγουν, είπε στη συνέντευξή του στο πρώτο θέμα. Και είπε ότι είδε ο ίδιος ανθρώπους με κουκούλες. Τι? Με κουκούλες. Α, κουκούλες ακούω. Ναι, έτσι είπε στη συνέντευξή του. Να ρωτήσω κάτι, Ιωάννα μου, αυτόν τον κόσμο, τον οποίο είναι, οι συναυλίες είναι ανοιχτές, δεν έχουν κάποια είσοδο. Όχι, ναι, είναι συναυλίες αλληλεγγύης προς το λαό, ναι, που αυτή τη στιγμή δοκιμάζεται. Επειδή όμως... Ο Γιώργος Νταλάρας, που άνθρωπος κοντά στο λαό και πάντα ήταν παρόν σε όλες τις εκδηλώσεις, τις κάνει δωρεάν. Ξέρω ότι στις συναυλίες αυτές, ναι, και ακόμα και δωρεάν που είναι εκείνα για τον κόσμο να μπει μέσα, ναι, να απολαύσει το, το θέαμα. Το ακρόαμα, πρέπει να υπάρχει κάποιος έλεγχος στην είσοδο. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν. Είναι οι άνθρωποι του Δήμου, αν είδες, που φοράνε, ναι, τα διακριτικά. Και στην προηγούμενη υπήρχαν και ΜΑΤ. Είπε ο δήμαρχος της Δάφνης ότι όποιος δεν θέλει, ας αποχωρήσει. Δεν είστε υποχρεωμένοι να είστε παρόντες σε αυτή τη συναυλία. ΜΑΤ υπήρχαν και έξω από το γήπεδο. Υπήρχαν αστυνομικές δυνάμεις, παιδιά, και μέσα και έξω. Πάντα σε όλες τις δωρεάν συναυλίες υπάρχουν ΜΑΤ. Είχα άνθρωπο στην συναυλία. Επίσης, αναρτήθηκαν κάποια πανό τα οποία κατέβηκαν. Και επίσης θέλω να σου πω ότι αυτό το οποίο συνέβαινε δεν συνέβη σε μια γωνία μόνο. Δηλαδή υπήρχαν άνθρωποι που αντέδρασαν. Εντάξει, τώρα το να βρίσκεις στην αυλή του Νταλάρα ως αφορμή προκειμένου να εκτονώσεις τον πόνο σου ή να εκτονώσεις την έντασή σου. Ναι. Δυστυχώς είναι πράγματα, είναι σημεία των καιρών. Τι να κάνουμε τώρα. Και μάλιστα στη συνέντευξή του στο πρώτο θέμα είπε και κάτι άλλο. Ότι ξέρετε πόσα χρήματα έχω βγάλει, πάρα πολλά. Ξέρετε πόσα θα μπορούσα να βγάλω εάν εκμεταλλευόμουν προσφορές που ερχόνταν προς το μέρος μου. Πολλαπλάσια. Ναι, είπε επίσης ότι όταν τραγουδούσα το δέντρο. Όταν τραγουδούσα, λέει, το δέντρο, με έβριζαν οι δεξιοί. Ναι. Όταν τραγουδούσα για την Κύπρο, με έβριζαν οι αριστεροί. Παιδιά, συγγνώμη. Ανήκω τελικά στους ελεύθερους ανθρώπους και οι ελεύθεροι άνθρωποι είναι οι άνθρωποι που γνωρίζουν. Ποιοι είναι οι δεξιοί και ποιοι είναι οι αριστεροί, ξέρει. Αν ποια είναι η απάντηση του Γιώργου Νταλάρα στα επεισόδια. Άμα το λέει ο Γιώργος, θα έχουμε Φραντζέσκα. Ναι, σωστά, εσύ μεταφέρει καλά, κάνει και το ρεπορτάζ από την στο πρώτο θέμα, αλλά. Είναι το ίδιο επικίνδυνο να βάζεις ταμπέλες σε ανθρώπους που ενδεχομένως εκείνη τη στιγμή θέλουν να εκτονωθούν λανθασμένα και να βάλεις κομματικές ταμπέλες σε κάποιους ανθρώπους, όσο επικίνδυνο είναι να πετάξεις μια καρέκλα. Γιατί δηλαδή, τώρα, παιδιά, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Είσαι καλά. Η ταύτιση και η ταμπέλα είναι πολύ επικίνδυνο πράγμα στις μέρες μας. Και καλά να κάνουμε να ρίξουμε λίγο τους τόνους. Και να σου πει και η ολογή να πας αγάπη μου. Να σας πω κάτι που δεν ξέρει ο κόσμος. Αυτό. Ότι μετά τις αντιδράσεις που είδαμε και τις χειρονομίες, ανέβηκαν κάποια άτομα πάνω στη σκηνή και έσπασαν μια κιθάρα του μουσικού. Για μένα μου κάνει εντύπωση ότι είναι αμύωτη η ένταση. Δηλαδή κάθε φορά. Παλιά ξέραμε το σπάσαν τον Μπαγλαμά. Τώρα γίνονται επεισόδια. Έτσι. Εντάξει. Αυτό είναι και δεν ξέρω αυτό αν έγινε σε φάση. Όχι κατά τη διάρκεια τη συναυλία φυσικά. Όχι, μετά ένα μισάωρο, μία ώρα. Ναι, καταρχά, παιδιά, δεν φταίνει η μουσική. Δεν φταίνει η μουσική σε καμία περίπτωση. Είναι απαράδεκτο. Με τον Νταλάρα, οκ, σαφώ είναι κατακριτέο όλο αυτό. Μήπω ήταν η κιθαρά του Νταλάρα. Είναι κατακριτέο. Ξέρω που γελάω, ντροπή μου, το ξέρω. Τα έχεις με έναν άνθρωπο. Υπάρχουν άλλοι δεκάδες από πίσω. Μην αγοράσεις τους δίσκους. Μην αγοράσεις τους δίσκους. Ναι, αλλά αυτό που λέει ο Άννα, το θέμα είναι ότι η μουσική κινδυνεύει η σωματική του ακαιρεότητα. Σαφώς. Και οι τραγουδιστές. Στην καρέκλα παίζει ο άλλος άνθρωπος, δουλεύει εκείνη την ώρα. Κοίταξε. Μπορούν να το χτυπήσουν. Παιδιά, δεν είχαμε καρέκλα. Αυτά με τα λεφτά πάλι. Εντάξει, αυτό είναι. Ο καθένας ασκεί την κριτική του με τον τρόπο του, έτσι. Λοιπόν. Από την άλλη, παιδιά, εντάξει, τώρα το να χρησιμοποιούμε το εθνικό μας σύμβολο, ας πούμε, για να μουτζώνουμε. Το θεωρώ και αυτό υπερβολικό.
Θα μπορούσαν οι άνθρωποι αυτοί, ξαναλέω, να δούμε και το πλάνο είναι εύκολο πάνω για να καταλάβουν ακριβώς ναι. Να σου μου τι εννοεί και ο κόσμο. Ήταν ένα πλάνο κάποια στιγμή που κάποιο κρατούσε την ελληνική σημαία και έκανε άσεμνε κινήσει. Αντιδρούσε με τον τρόπο του, αλλά να σα πω κάτι. Δημοκρατία έχουμε, ελευθερία του λόγου έχουμε. Ο καθένα μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Ο καθένα μπορεί τη μούτζα να τη θεωρεί αυτό, α πούμε. Το πλάνο. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω τώρα ο καθένα τώρα πώ το βλέπει, αλλά είναι σημαντικό να έχουμε απολύτω διακριτό στο κεφάλι μα κάτι. Και αυτό το κάτι είναι το εξής. Θέλεις να διαμαρτυρηθείς, ανέβα πάνω, μη σπάσεις καμιά κιθάρα, πάρε το μικρόφωνο και πες αυτό που υποστηρίζεις. Τι είναι αυτό που υποστηρίζεις? Ότι η κρίση ανατρέπεται, δεν διασκεδάζεται. Αυτό είναι το κίνημα των πολιτών που ακολουθεί τις συναυλίες του Νταλάρα. Ας πάνε λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί, τόσο ωραία όπως τα λένε και τα υποστηρίζουν, να ανέβουν πάνω στη σκηνή, να πάρουν το μικρόφωνο από τον Νταλάρα, δεν νομίζω να μην το έχει του δώσει, και να το πει με επιχειρήματα. Τώρα, το να πετάς νεράτζια, το να πετάς καρέκλες, θεωρώ ακραία τη συμπεριφορά. Έτσι. Ο άνθρωπος αυτός έχει τις απόψεις του, είναι πολιτικοποιημένος χρόνια. Εξίσου ακραία όμως θεωρώ το να χαρακτηρίζεις αυτούς τους ανθρώπους και να τους λες φωλιά του λύκου, φωλιά του φυριού, ακροδεξιούς ή ακροαριστερούς. Αυτά είναι τραγικά πράγματα. Και στις μέρες μας ειδικά δεν περνάνε. Και δυστυχώς και εγώ το καταλαβαίνω εν μέρη όμως αυτό, έχει αγριέψει πάρα πολύ ο κόσμος. Μα ρίξεις λάδι στη φωτιά τώρα κάποιων ανθρώπων που ενδεχομένως να μην ασχολούνται με όλα αυτά. Ναι. Γιατί να τους βάλεις στο κόλπο? Και να σου πω και κάτι. Αν ο Νταλάρας δεν ήθελε να το συνεχίσει, δεν θα απαντούσε με χιούμορ, για να είμαστε και αντικειμενικοί. Mm. Δεν θα απαντούσε στον Πανούση με χιούμορ παίρνοντας τον Νεράτζι. Θα το σταματούσε, θα το πετούσε. Καλά, θα συνεχιζόταν το ρεπορτάζ όμως ούτως ή άλλως, γιατί υπήρχε μια ομάδα ναι, ανθρώπων που τους βλέπουμε, που πετάει νεράτζια, πετάει νερά. Ναι, αλλά επιλέγει αυτό που λέει ο Νάσος να απαντήσει από όλους όσους του είπαν πράγματα. Δηλαδή από όλες τις αντιδράσεις απάντησε στον Τζίμι Πανούση. Τώρα το συγκεντρώνει. Για να συνεχιστεί να διαιωνιστεί κόντρα. Ακριβώς, το κάνει συγκεκριμένο. Το κάνει συγκεκριμένο. Αν ήταν υπεράνοντα Λάρα και όντω διάβαζε Σοφοκλή Περικλή. Περιστέρη, δεν ξέρω τι διάβαζε. Δεν θα βρει διαδικασία. Σοκράτη, συγγνώμη, δεν θα απαντούσε παίρνοντας τον Νεράτζι και λέγοντας το πουλήσω. Αυτό μπορεί να είναι και μια κίνηση αφόρμη του αυτό το στόμα το πήρε. Αυτό ήταν αυθόρμητο. Το είχε σχεδιάσει. Δεν νομίζω ένα καλλιτέχνη, παιδιά, με 40 χρόνια εμπειρία έχοντας ζήσει κριτικές και κριτικές κατά καιρού να κάνει κάτι τόσο αυθόρμητα. Δεν επιτρέψτε να έχω την άποψη. Δεν έχει φάει νεράτζια. Εντάξει, τώρα καθένα. Σε γλυκό νεράτζιάκι που δεν έχει φάει. Ναι, με γιαουρτάκι. Τόσα χρόνια δηλαδή δεν είναι δυνατόν. Και έφερε το κηλικείο μα να πάτε να δείτε το γιαουρτάκι. Τι ωραία βαζάκια είναι αυτά. Μαρμελάδε, κουταλιού. Και τι θε να πει, θα πάμε στην αυλή του Νταλάρα να τα τι είναι αυτό? Στα μαρμελαδάκια που έχουμε εδώ, τέλειο. Μόνο εμείς θα το κάνουμε αυτό. Και πιπεριές πράσινες γεμιστές με φέτα. Πολύ ωραία. Αυτό είναι πολύ ωραία. Αφέ το Γιώργο αρέσουν, να ξέρουμε. Όχι, δεν ξέρω αν αρέσουν στον κύριο Νταλάρα. Εγώ το λέω αυτό για να ελαφρύνω λίγο το θέμα. Εγώ το λέω Γιώργο γιατί είναι κοντά μας, στο λαό. Να πω για ακόμα μία φορά αυτή την πολύ ωραία τσάντα που σε πάρα πολύ λίγο σε